Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή. Καλό μεσημέρι, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Πειραιακή Εκκλησία, ραδιοπαραμυθία, με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό θέμα σήμερα. Ένα θέμα το οποίο, για το οποίο μάλλον σας είχαμε προετοιμάσει από χθες. Θα είναι το δεύτερο και τελευταίο μέρος της συνέντευξης που μας έδωσε ο Άγγελος από τη Συρία. Ο Άγγελος, ένας άνθρωπος που μεγάλωσε σε μια μουσουλμανική οικογένεια, ένας μουσουλμάνος Σύριος, και ένας άνθρωπος που επέλεξε στη ζωή του να ψάξει πολύ, έτσι ώστε να καταλήξει εκεί που τον ήθελε ο Θεός, στην Ορθόδοξη πίστη. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια ζει στην Ελλάδα. Ο γιος του Άγγελου είναι ιερέας, η οικογένειά του όλη είναι κοντά στην εκκλησία και ο ίδιος του ο πατέρας, όπως μας είπε στην προηγούμενη εκπομπή του, ο οποίος ήταν μουσουλμάνος και αυτός από τη Συρία, πέθανε με το κομποσχήνι στο χέρι σε μια όμορφη περιγραφή που μας έκανε ο Άγγελος. Μας είπε ότι με την ευχή του Ιησού έφυγε βαπτισμένος και εκείνος Ορθόδοξος. Υπάρχουν πάρα πολλά όμορφα ταξίδια σε αυτή τη ζωή. Ένα από αυτά επέλεξε να κάνει ο Άγγελος, τον οποίο θα έχουμε εδώ κοντά μας σε λίγο. Να δώσουμε τα τηλέφωνα του σταθμού για να επικοινωνείτε μαζί μας, 210-41-18-602 και 640, η Φίβη Κωνσταντέλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο Βαγγέλης Σφακιανάκης επιλέγει την όμορφη μουσική που ακούτε. Μία πρόταση ξεκινώντας. Εμένα με θεράπευσε ο Άγιος Νεκτάριος, είναι ο τίτλος του βιβλίου που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος, που έχουν μια ιδιαίτερη αγάπη για αυτό τον Άγιο, αφού έχουν μέχρι σήμερα κυκλοφορήσει και άλλα 4 βιβλία που αποδίδουν στην νέα ελληνική σημαντικά έργα του. Το νέο βιβλίο αναφέρεται σε ένα σημαντικό θαύμα που έγινε στη Ρουμανία στις μέρες μας, σε ένα μικρό αγόρι που έκτοτε επισκέπτεται κάθε χρόνο την Ελλάδα. Εμένα με θεράπευσε ο Άγιος Νεκτάριος, εκδόσεις Άθος. Συγκινείται ακόμη ο Άγγελος λέγοντάς μας όλα αυτά και συγκινούμαστε και εμείς, γιατί θυμόμαστε, όσοι γνωρίζουμε από το παρελθόν, την ιστορία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στην οποία βρέθηκε ο Άγγελος εκείνη την εποχή, με τα κατηχητικά, με τις κατασκηνώσεις, με τις χοροδίες, με τις μουσικές, με την απλότητα και την αγνότητα που ήθελαν οι χριστιανοί να έχουν. Ένα παιδί λοιπόν από τη Συρία, με έναν Θεό που ήταν τιμωρός, οι ίδιοι ήταν μουσουλμάνοι, η οικογένειά του και ο ίδιος, και βρέθηκε ξαφνικά σε έναν άλλο χώρο, σε έναν αγγελικό χώρο, θα έλεγα, έτσι. Ναι, αυτοί, ένιωθα ότι αυτοί πιστεύανε σε κάτι εντελώς θεωρητικό. Δεν έχει να κάνει με αυτό που ξέρω εγώ μέχρι τώρα. Αλλάζουν τα δεδομένα, δηλαδή. Βέβαια, είχα εγώ επικοινωνία μέσω αλληλογραφίας με τον πατέρα μου και ό,τι ένιωθα, το γράφα. Ακόμα έχω αυτά τα γράμματα. Και πώς αντιδρούσε ο πατέρας σου? Ο πατέρας μου αγαπούσε πάρα πολύ. Γιατί ήμουν το μόνο παιδί, τέλος πάντων, που πάντα ήμουν δίπλα του, το σεβόμουν. Ήμουν πολύ αθλητικός τύπος και αυτός ήταν αθλητικός τύπος, δηλαδή είχαμε έτσι πολλά κοινά, τέλος πάντων.
Εντάξει, με άκουγε, δηλαδή το γράφα και δεν μου απαντούσε. Απλά άκουγε τι είναι αυτά που έγραφα εγώ. Και πώς ήρθες κοντύτερα στην Ναι, πώς ήρθα κοντύτερα. Μέσα σε αυτό το κύκλο του Πειραιά, τέλος πάντων, πηγαίναμε και σε κατασκηνώσεις, όπως ας πούμε στην Χρυσοπηγή. Και είχαν, θυμάμαι μια μέρα που είχαν μια συνάντηση κατηχητών, κάτι τέτοιο. Και ήταν τότε και ο Μητροπόλητης Πειραιός, ο Καλίνικος. Και εκεί, αφού είχαν ας πούμε κάποιο χρόνο έτσι, να ξεκούρασεις και λοιπά, είχαμε μαζευτεί όλοι εκεί πέρα οι κατηχητές και συζητάγανε μεταξύ τους και λέγανε διάφορα θεολογικά και λοιπά, κάνανε πλάκες. Και έχω σε κάποια φάση, ήταν ένα, λέω, πάω εκεί στο φίλο μου τέλος πάντων και λέω, δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι. Λέμε τόσες θεωρίες και λοιπά και αυτά και ωραία. Γιατί ο διάβολος σας έχει κάνει τόσα κομμάτια? Μου λέει, τι θες να πεις? Λέω, ξέρεις, καθολικούς, προτεστάντες, ευαγγελικούς, το ένα το άλλο, ξέρω εγώ. Με άκουγε ένας τέλος πάντων, ένα παιδί έτσι ήσυχος που ήταν, λεγόταν Κώστας, ένας ψηλός, νομίζω ήταν φυσικός ή μαθηματικός, κάτι τέτοιο. Και δεν είπε τίποτα. Και αυτού, αφού άρχισαν να μου πούνε ότι κοίταξε, είχε γίνει το σχίσμα τότε με τους καθολικούς και αυτά, δεν ξέρανε, δεν μπορούσαν να μου πούνε κάτι σημαντικό. Αυτός δεν ήταν σαν τα άλλα παιδιά. Και σε κάποια φάση μου λέει, να σε απασχολήσω λίγο. Και λέω, βεβαίως. Και μου λέει, ξέρεις τι σημαίνει ορθοδοξία? Και του είπα, όχι. Έλα να σου πω, μου λέει. Και μου είπε, τι σημαίνει ορθοδοξία? Ήταν η πρώτη φορά που άκουσα αυτή την αλήθεια πια και εντυπωσιαστήκα τόσο πολύ. Τότε πια άρχισαν τα πράγματα μέσα μου να, απ' τη μία να γκρεμίζονται, αλλά αυτή η λύθη που πέφτανε κάτω άρχισαν να φτιάχνουν κάτι άλλο, άρχισαν να χτίζουν δηλαδή πάλι. Και έτσι αλλά πια με θεμέλια, γιατί? Γιατί αυτός μου έλεγε πράγματα τα οποία ήταν βατά και ήταν ιστορικά αποδεδειγμένα, δεν ήταν μπλα μπλα. Δηλαδή ας πούμε, διαβάζοντας το Κοράνιο, βλέπεις ότι περνάνε, δεν έχει μια συνέχεια, έχει, προχωράς από μια ιστορία της Παλιάς Διαθήκης στην άλλη, αλλά η άλλη έπρεπε να είναι πριν από την πρώτη και πάει λέγοντας. Είναι πολύ μπερδεμένα τα πράγματα και μου είπε κάποια πράγματα τόσο συνδεδεμένα μεταξύ τους που άρχισε να βλέπω κάποιο φως, δηλαδή άρχισε πια να καταλάβω ότι τώρα εδώ αρχίζω και χτίζω κάτι μέσα μου το οποίο δεν το είχα μέχρι τώρα. Αλλά έπρεπε να γκρεμιστεί τελικά. Δηλαδή έπρεπε να φτάσει, να μηδενίσει η υπόθεση για να μπορέσουν να μπουν αυτές οι πέτρες στη θέση τους πια και να χτίσουν το πραγματικό οίκο, τέλος πάντων. Και έτσι άρχισα από τότε να καταλάβω τι είναι η αλήθεια. Και πώς μπήκες στην Εκκλησία, πώς έγινες εσύ Ορθόδοξος? Πώς έγινα Ορθόδοξος? Από εκεί και πέρα, εφόσον πια άρχισα να συνομιλήσω με τον Χριστό. Δεν είναι ορθό τότε ότι ήταν Θεός με τίποτα, ότι είχε μια θεότητα. Ο Χριστός. Ο Χριστός. Ναι. Βέβαια ξέχασα να σας πω ότι από μικρό παιδί είχα θαυμασμό για το σχήμα του Σταυρού. Ήταν δηλαδή μια άλλη ιστορία αυτή. Πάντα το σχήμα του Σταυρού μου έκανε εντύπωση. Μου άρεσε δηλαδή. Και για να μην σας κουράσω, δεν σας πω ιστορίες πολλές. Απλά υπήρχε κάποιο μυστήριο γύρω από την Τριάδα, αλλά όχι του Θεού. Γενικά η Τριάδα, δηλαδή ένιωθα ότι η Τριάδα υπάρχει μια κάποια δύναμη, μια ένωση που μπορεί να παράγει μια δύναμη. Αυτή την εντύπωση είχα από μικρό παιδί. Και για μένα ο Σταυρός, ακούγοντας κάποιο τραγούδι, τέλος πάντων ένα ροκ τραγούδι των Asia κάποτε, άκουγα λάθος μια λέξη που είπανε και τελικά μου βγήκε σε άλλη έννοια ότι τελικά ο Σταυρός είναι μια υπόσχεση. Και από εκεί πέρα μπήκε μέσα μου ότι αυτό το σχήμα μπορεί να ενσαρκώνει την υπόσχεσή μου προς το μέλλον μου. Δηλαδή ότι θα καταφέρω αυτό που να καταφέρω και θα είναι ο Σταυρός στο σχήμα αυτό που θα με βοηθήσει πια να τα καταφέρω. Όχι σαν Σταυρός θα με βοηθήσει, είναι σαν, πώς το λένε, σαν κάτι που συμβολίζει τέλος πάντων
την υπόσχεση, κάποια υπόσχεση και δύναμη, παράγει και δύναμη τέλος πάντων. Τελικά μέσα σε όλο αυτό το περιβάλλον εγώ έπιασα, βοηθούσα έναν τον, πώς λένε, τον το Βλαχάκη που ήταν αγιογράφος και με φωνάζει μια μέρα, μου λέει να με βοηθήσεις να ξύσουμε κάποιο στίχο σε κάποιο ναό τέλος πάντων εδώ πέρα, να με βοηθήσει να πάρω ένα μεροκάματο και εγώ τέλος πάντων που είχα ανάγκη από... Δεν είχα άμεση ανάγκη, γιατί εγώ νόμισα, είχα συνηθίσει από τον πατέρα μου από μικρό παιδί και τα λεφτά δεν είχαν αξία για μένα. Δηλαδή να φανταστείτε κάθε φορά που πληρώνουμε από κάπου, τα τρώγα, κέρναγα και έμεινα μηδέν πάλι. Δεν ήθελα να μαζέψω τίποτα. Τέλος πάντων, και εκεί που δούλευα σε κάποια φάση, πέφτω από τη σκάλα και μπαίνει η σπάτουλα μέσα στο δάχτυλό μου και μου αφήνει ένα σημάδι. Εντάξει, την άλλη μέρα το έδεσα και λοιπά, ήρθα πάλι στο δουλειά. Και εκεί που δούλευα είχε μια ψύχρα μέσα στο ναό. Κοιτάω, βλέπω το... την ωραία πύλη και τα, όλα, την ωραία την τράπεζα και το σταυρωμένο από πίσω. Λέω, θέλω να πάω να μιλήσω στο σταυρωμένο μέσα μου. Δεν ήταν κανένας μαζί μου, είναι μόνος μου. Οπότε ξέρω ότι δεν πρέπει να πω από την κεντρική πύλη, έτσι μου είχε πει ο φίλος μου, ότι δεν μπαίνει εκεί, μόνο ο ιερέας μπορεί να μπει και ο δεσπότης. Μπήκα από μια πλάγια πύλη και πήγα πίσω από την ίδια τράπεζα και έσκυψα κάτω από το σταυρό του μεγάλο με το σταυρωμένο. Και εκεί άρχισες να προσεύχεσαι. Ναι. Δηλαδή έσκυψα έτσι το κεφάλι μου κάτω και παρακάλαγα κατά κάποιο τρόπο τον Χριστό σαν, ας πούμε, προφήτης. Έτσι. Ναι. Και ένιωθα ένα χέρι μου χαϊδεύει το κεφάλι. Και έμεινα εκεί πέρα, δηλαδή έτσι ένιωθα κάτι να... Και ήταν ένα σημάδι για μένα κατά κάποιο τρόπο τέλος πάντων. Μετά από τόσα χρόνια... Το θυμάσαι και συγκινείς, έτσι. Θυμάσαι το χάδι. Αυτό. Δεν είναι και εύκολα πράγματα αυτά. Όχι. Αλλά, ναι. Ναι. Είναι και, δηλαδή συγκλονίζουν τον άνθρωπο. Ναι. Θαυμαστά γεγονότα. Και βρέθηκε στη ζωή σου ένας ιερέας εκείνη την εποχή κάτι να μπεις κοντά στο Θεό. Τι έγινε, πώς έγινε. Βέβαια η Μητρόπολη Πειραιώς με αγκάλιασε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή μου δώσαν τόσο πολύ αγάπη. Και μετά πήγαινα στοιχών, στις κατασκηνώσεις και μου μείνανε τόσο ωραίες αναμνήσεις και έβλεπα τα παιδιά μου κλπ. Χωρίς να είσαι βαπτισμένος. Όχι, αβάπτιστος. Αβάπτιστος. Πολύ σημαντικό, ναι, το ότι, ναι, ναι, σε δέχονταν με αυτό. Αλλά άρχισε πια σιγά σαν νιώθω ότι, είμαι, ότι γιατί να μην είμαι και εγώ μαζί με αυτά τα παιδιά. Βέβαια, στη Συρία, ξέχασα να σας πω ότι οι χριστιανοί για μένα, ναι, αλλά νομίζω και όχι μόνο, ήταν πιο έτσι κυριλαίοι άνθρωποι. Ήταν από όλες τις απόψεις πιο καθαροί. Mm-hmm. Πιο έτσι ευρωπαίοι κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή δεν είχαν αυτή την, το χοντροκομμένο χαρακτήρα που είχαν πολλοί μουσουλμανοί που ήξερα. Και πάνω σε λέω ότι είναι, μήπως τελικά αυτοί είναι ανώτεροι από εμάς. Τι γίνεται εδώ. Τέλος πάντων... Πιστεύεις ότι ήταν θέμα πίστης, έτσι, δηλαδή... Εγώ πιστεύω ότι ήταν η πίστη αυτή καρποφορή. Θέλοντας και μη, άμα είσαι χριστιανός, έχεις κάποια χαρίσματα, τελείως. Ξεχωρίζεις από άλλον μη χριστιανό. Ή αγωνίζεσαι ή όχι, ο μη χριστιανός καταλαβαίνει σε σένα κάτι που εσύ δεν το καταλαβαίνεις γιατί έχεις συνηθίσει να είσαι έτσι. Ενώ ο άλλος καταλαβαίνει ότι έχεις κάτι που δεν έχει αυτός. Εγώ αυτό ένιωθα. Βλέπεις, εσείς εκεί στη Συρία ήσασταν, ήταν μεγάλες οι αντιθέσεις και μπορούσες να το δεις. Ναι, αυτό. Παρόλο που έχουμε πολύ φιλική σχέση. Ναι. Η οποία αυτή η φιλική σχέση βέβαια ανά πάση στιγμή θα μπορούσε να μετατραπεί σε βία. Δηλαδή, ας πούμε, θυμάμαι στο σχολείο που ήμουν και στο Αμερικανικό σχολείο, στο πρώτη λυκείου, κάπου εκεί. Συζητάω με κάποιους εκεί πέρα και λέω, ρε παιδιά, κατά την δικά μου πίστη ως μουσουλμάνος οι χριστιανοί είναι κάφροι, είναι βλάστημοι. Αυτό είπα. Περπατάω σε κάποια φάση εκεί πέρα στο Προαύριο που ήταν πολύ μεγάλο δάσος, ήταν λεγόταν το Αμερικανικό Κολέγιο, okay. Έβλεπα μια ομάδα να τρέχουν αγριεμένοι προς τα μένανε.
από τα παιδιά δηλαδή, σε μαθητές κλπ. Και σταματάνε σε κάποια φάση όταν με βλέπουν και μου λένε, εσύ είπες ότι ήταν χριστιανοί αυτοί. Ότι οι χριστιανοί είναι βλάστημοι. Λέω, είπα αυτό που μου λέει η πίστη μου. Εγώ δεν σας βλέπω σαν κάτι δηλαδή κακό, αλλά αυτό λέει η πίστη μου και αυτό είπα. Τελικά δεν μου κάνει τίποτα, σηκωθήκαν και φύγανε. Γίνανε πολλά τέτοια τέλος πάντων που ο Θεός τελικά με προστάτεψε. Μη είχαν σταματήσει στο δρόμο τότε που άρχισαν τα προβλήματα το 1981 ή το 80 στη Συρία, οι ειδικές δυνάμεις με τραβήξανε στο τζίπ εκεί πέρα που ήταν ο αρχηγός τους με τα όπλα κλπ. Και διαβάζοντας το όνομά μου και λοιπά, με κοιτάνε, ξέρω, και λέει ο ένας τον άλλον, άστονα, φαίνεται καλό παιδί, άστονα να φύγει. Και έφυγα πάλι, την γλίτωσα. Ενώ πριν από μια εβδομάδα στην ίδια γειτονία, ένα παιδί που τους είδε να έρχονται απάνω του με τα όπλα, τρόμαξε, έτρεξε και το σκοτώσανε. Πιστεύοντας ότι αυτός ήταν κάτι τέλος πάντων εναντίον τους, δεν ξέρω. Και είχα αυτό το φοβό, έτρεμα ολόκληρο στήμα με εκείνη τη μέρα. Αλλά ο Θεός πάντα με προστάτευε, τέλος πάντων. Με φύλαγε. Έτσι να πάμε πίσω πάλι. Ναι. Κάτω από τον εσταυρωμένο. Ένιωσα αυτό το χάδι. Ένιωσε το χάδι και μετά. Κάτι μέσα μου έλεγε. Ότι είναι να πάρει. Κάτι πρέπει πλέον, να γίνει. Ναι. Κάτι πρέπει να γίνει. Πιάνω μια δουλειά σε ένα ξυλέμπορα, τέλος πάντων. Και αυτοί μάθανε ότι θέλω να βαφτιστώ και χάρηκαν πάρα πολύ. Και είπαν, εμείς θα σε βαφτίσουμε. Και έγιναν οι νονοί σου. Ναι, μετά έγιναν οι νονοί μου. Καθόταν εκεί ένας ιερέας, μου είπαν ότι αυτός είναι αγιορείτης. Δηλαδή ξεκίνησε από το Άγιον Όρος και λοιπά. Ένας ασκετικός έτσι τύπος, που με κοίταγε έτσι πολύ βαθιά. Και σε κάποια φάση μου λέει ο κύριος που έγινε τελικά νονός μου, θες να τα πείτε μαζί με τον παππούλη. Ναι, γιατί όχι. Δεν είχα ξανασυζητήσει έτσι βαθιά με κανέναν ιερωμένο. Και μπήκαμε σε ένα δωμάτιο και πάρα στο σπίτι τους και αυτός έκατσε, για πες μου, λέει. Λέω, τι να σας πω, πατέρ. Πες μου εκείνη τη μέρα που έκανες αυτό και αυτό. Και λέω, εγώ έμεινα. Λέω, αλήθεια, ναι, έμεινα εκεί, είχα αυτή τη σχέση κατά κάποιο τρόπο. Ναι, αλλά έκανες και αυτό, μου λέει. Και αυτό που έκανες τότε, και αυτό που έκανες τότε. Και είχα μείνει με ανοιχτό στόμα. Πιο πολύ μιλάει για αυτός παρά εγώ. Τέλος πάντων, χαμογελάσε, μου είπε πρέπει σιγά σιγά να κατηχηθεί σωστά και να βαφτιστείς. Εγώ βγήκα έξω τρελαμένος, χάρηκαν όλοι, με βλέπανε αλλαγμένος κατά κάποιο τρόπο και έτσι τελικά αποφασίσαμε να βαφτιστώ. Και έτσι έγινε. Και έτσι και έγινε. Η μεταστροφή σου. Ο πατέρας σου... Στη ναι. συνέχεια, όταν θα θέλαμε να μας πεις το γεγονός όταν ήρθε στην Ελλάδα ναι. και σε συνάντησε. Ναι. Καταρχάς, μην ξεχάσουμε ότι την ώρα της βάφτισής μου, όταν μπήκα μέσα στην κολυβήθρα, μια μεγάλη κολυβήθρα που μπήκα εξ ολοκλήρου μες στο νερό, παρόλο που δεν είμαι καλός κολυμβητής, αλλά μπήκα μέσα με ανοιχτά τα μάτια κανονικά, και μέχρι που ξανά ανέβηκα να πει και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, όσο ήμουν μέσα στο νερό δεν είχα ανάγκη από οξυγόνο, καταρχάς ένιωθα. Δηλαδή ήμουν μέσα, θυμάμαι τη Λαμαρίνα, τη Γαλβανιζέ, και ήμουν σαν να ήμουν απ' έξω. Δεν είχα αυτό το να πάρω ανάσα, ξέρω, να βγω. Και βγαίνοντας από εκεί, ένιωθα κάτι φοβερό, τέλος πάντων, που δεν περιγράφεται με λόγια. Ένιωθες σαν πεταλούδα. Και από εκείνη τη στιγμή και μετά είχα τόσο πολύ πόθο να προσευχηθώ, να προσεύχομαι. Δηλαδή περπατάγαμε πια παρέα έτσι στη φύση, θυμάμαι, και ήθελα να κρυφτώ κάπου, αλλά ήθελα να κρυφτώ κάπου, να κάπου έτσι μέσα πίσω από κανένα αυτό και να πω ένα πάτερ ημών. Με τράβαγε τόσο πολύ αυτό, είναι αυτό, τόσο μεγάλη γλυκύτητα μέσα μου, να πω ένα πάτερ ημών. Είναι τρομερό. Τρομερό. Ναι. Και θυμάμαι μετά από είναι αυτό που νύπιο βαπτισμός δεν το επιτρέπει στους άνθρωπους, ναι. Δεν το καταλαβαίνει. Θυμάμαι είχα... Σας χαιρόμαστε εσάς. Ναι, πέσαμε για ύπνο, τέλος πάντων, είχα παντρευτεί μια πολύ ευλογημένη ψυχή.
που με βοήθησε αυτή, ήταν βράχος ακλόνητος στην πίστη κλπ. Αφού κάναμε το απόδειπνο κλπ. Και αυτά, και πήγαμε να κοιμηθούμε. Εγώ σηκώθηκα, θυμάμαι, ήταν πανσέλινο ήταν η μέρα μέσα στη φύση. Και βγαίνω έξω στο μπαλκόνι μέσα στο σκοτάδι και γονατίζω και αρχίζω και προσεύχομαι. Και σε κάποια φάση θυμάμαι που σταμάτησα να προσεύχομαι. Δηλαδή σταμάτησα να πω ποια λόγια. Και έμεινα κάτι σαν... κοίταγα το φεγγάρι. Και ένιωθα έτσι μια... τι να πω, μια γαλήνη φοβερή. Είναι απερίγραπτα νομίζω αυτά που μπορεί να νιώσει κανείς. Να τα εκφράσω. Ιδιαίτερα όταν έχει βαπτιστεί. Δεν έχουμε πολλές ομολογίες ανθρώπων που έχουν βαπτιστεί σε μεγάλη ηλικία, έτσι ώστε να συζητάμε μαζί τους και να μας πούν αυτά που μας λες εσύ σήμερα, ναι. Και που παρηγοριόμαστε εμείς με όσα έζησες. Γιατί σαν ήπια που είμαστε τότε δεν είχαμε αυτή την συνείδηση της χάρητος, ναι, του Αγίου, ναι, Πνεύματος, ναι. Οπότε τώρα που τα ζεις εσύ μας είναι θαυμαστά και σε εμάς. Ναι. Ουσιαστικά τότε δεν είχα ανάγκη να πω τίποτα. Δηλαδή είναι αυτό τόσο έτσι. Ήταν αίσθηση αυτή. Ναι, ήταν μια αίσθηση. Δεν μπορούσα να πω τίποτα. Δεν χρειαζόταν να πω τίποτα. Δεν έβγαιναν λόγια πια. Είναι αυτό που λένε οι γέροντες, ότι όταν πλέον φτάσει σε άλλα σημεία. Αυτό το διάβασα αργότερα, βέβαια. Τότε αυτά μου έχουν δοθεί χωρίς να κάνω την παραμακρή προσπάθεια. Ήταν η βάπτιση. Μου είχαν δοθεί μπόλικα. Και τελικά, βέβαια, εγώ σιγά σιγά άδειασα αυτό το τσουβάλι που ήταν γεμάτο. Έτσι, λογικό. Και πια μπήκα στον αγώνα που εξαρτόταν από την φιλότιμη προσπάθεια τη δική μου, όταν υπήρχε, αν υπάρχει, και από την φοβερή αγάπη του Κυρίου. Δηλαδή, πάντα ο Θεός με περιμένει με ανοιχτές αγκές. Αφού με περίμενα όταν τότε, που ήμουν μικρό παιδί, ας πούμε, και ήμουν ένα τίποτα ουσιαστικά σαν χριστιανός. Δηλαδή, ήμουνα μία ψυχή που ήταν παιδί, τελικά ήμουν παιδί του από τότε. Εγώ δεν τον ήξερα. Εκείνος μας ξέρει και με αγαπούσε από τότε. Όπως αγαπάει και όλο τον κόσμο. Όποιοι και να είναι αυτοί, όποιο χρώμα και να είναι, ό,τι γλώσσα και να πούνε, τους αγαπάει. Είναι παιδιά του. Τώρα και πέρα, κατά πόσο το κάθε παιδί, αν γνωρίζει τελικά, ανοίγει και αυτό τα χέρια του και πιάνει τα χέρια του πατέρα του. Και τότε αρχίζει πια να νιώθεις αυτή τη χάρη, τέλος πάντων, που σου έρχεται. Και έτσι ο Άγγελος ξεκινά λοιπόν από τη Συρία ως μουσουλμάνος, έρχεται στην Ελλάδα, γνωρίζει σιγά σιγά το Χριστό, βαπτίζεται ορθόδοξος χριστιανός, περνάει όλα αυτά, φίλοι ακροατές, που ακούσαμε και στην προηγούμενη εκπομπή μας, και πλέον έχει μια πορεία μπροστά του. Μια πορεία να διανύσει όπως όλοι οι χριστιανοί που βαπτιστήκαμε ως νήπια και συνεχίζουμε έτσι. Μπήκε και εκείνος σε αυτό το δρόμο. Δεν είναι λίγο να τα περνάς και τα δύο, να έχεις, είναι σαν δύο ζωές, θα μπορούσαμε να πούμε, πνευματικά τουλάχιστον. Τουλάχιστον αυτοί που ξέρουν θα τα λένε αυτά. Εμείς τα λέμε θεωρητικά. Η ζωή του πατέρα σου τώρα, ο οποίος είπαμε ότι πήγε στην Αμερική, ήταν ένας θρησκευόμενος μουσουλμάνος, όχι όμως φανατικός, όπως μας είπες, και έρχεται πλέον στην Ελλάδα, αλλά με εμπιστοσύνη σε αυτό που εσύ αποφάσισες για τη ζωή σου. Ναι, καταρχάς ο πατέρας μου ήρθε μια μέρα πριν το γάμο μου, για να είναι στο γάμο μου, τέλος πάντων. Ο πατέρας μου διάβαζε κάθε μέρα το Κοράνιο. Προσευχότανε 5 φορές την ημέρα, νίστευε κανονικά. Ήταν πολύ θεοφοβούμενος και είχε πολύ βαθιά πίστη, πολύ βαθιά πίστη. Χωρίς αυτή η πίστη όμως να είναι φανατική προς κάποια συγκεκριμένη θρησκεία. Δηλαδή δεν το ενδιαφέρει τελικά αν είσαι μουσουλμάνος ή χριστιανός ή οτιδήποτε, αρκεί να μην βλασφημάς το Θεό και να ξέρει ότι είσαι και εσύ πιστός. Δηλαδή ένιωθε ασφάλεια με τους ανθρώπους τους πιστούς κατά κάποιο τρόπο. Ο πατέρας μου ήρθε στο γάμο μου, τέλος πάντων, και καθίσαμε έτσι μαζί
αφού είχε διαβάσει βέβαια όλα τα γράμματα που είχα στείλει. Θυμάμαι καθόμαστε μαζί στο σαλόνι του σπιτιού μου, μετά που ήρθα από το γαμήλιο ταξίδι, τον φιλοξενήσαμε για ένα χρόνο, δύο χρόνια, δεν θυμάμαι. Και όπως συζητάγαμε, κοιτάει και βλέπει μια ζωγραφιά που ήταν προς Εμμάους. Μου λέει, τι είναι αυτή η ζωγραφιά, μα τη βλέπω σε πολλά μέρη, ας πούμε, στον κόσμο κλπ. Λέω, έλα να σου πω την ιστορία της ζωγραφίας. Και τον πήρα από το χέρι και πήγαμε κοντά στη ζωγραφία. Ήταν μεγάλη, την είχαμε παραγγείλει. Μας άρεσε που ήταν μες στη φύση κλπ. Και όταν εξηγούσα όλη αυτή την ιστορία, και μετά του λέω, και τελικά ξαφνικά ανοίγουν τα μάτια τους. Τους άνοιξε ο Κύριος τα μάτια τους και τελικά αυτός που μιλάει ήταν ο Χριστός. Και μένει ο πατέρας μου με ανοιχτό στόμα και μου λέει, παιδί μου, ανατριχιάζω ολόκληρος. Πώς τον έλεγαν τον πατέρα σου, Άγγελε? Το μικρό του όνομα. Ναι, Ρασίδ λεγόταν. Μάλιστα. Ναι, Ρεχάρδος, δηλαδή. Ρεχάρδος, ναι. Και μου λέει, άκου να σου πω, μου λέει, από τότε μου λέει που μου γράφεις όλα αυτά τα γράμματα, εγώ προσπαθώ να βάλω, να δω, να ελέγξω τι γίνεται με όλα αυτά που μου λες. Γιατί εγώ το έγραφα συνέχεια, διάφορα που άκουγα και λοιπά, και με είχα δηλαδή έτσι μέσα μου θετική, πώς το λένε, δηλαδή με επηρεάζαν θετικά. Ήθελα να τα μοιραστώ με τον πατέρα μου. Και μου λέει, να σου πω κάτι, μου λέει. Το πρόβλημα μου, λέει, με το Ισλάμ είναι το Κοράνιο. Το λέω δηλαδή, μου λέει, είναι πολύ μπερδεμένο. Έχω πάρει, μου λέει, το Ευαγγέλιο στα Αραβικά και το διαβάζω. Και το έχω διαβάσει, μου λέει. Και είδα μια συνέχεια, μου λέει. Μια αρχή και μια συνέχεια. Έλα να σου δείξω, μου λέει, και μου δείχνει το Κοράνιο, πώς πάνε από εδώ, πάνε από εκεί, μπερδεύονται τα πράγματα κλπ. Το ψάχνει λοιπόν, ναι, ο πατέρας. Ναι, ο πατέρας μου δεν ήταν καθόλου τυχαίος γενικά στον τρόπο σκέψης κλπ. Βέβαια, ξέχασα να σας πω ότι αυτός ο ιερέας που έκανε την εξομολόγηση λεγόταν Αντώνιος, πατήρ Αντώνιος. Και μου λέει σε κάποια φάση ο κύριος που έγινε ο νόμος μου τελικά, μου λέει, ο Αντώνιος μου λέει, ήταν ο καθηγητής της ερήμου. Να διαβάζει, μου λέει, το βίο του. Και πάω και παίρνω το βίο του μεγάλου Αντώνιου, το διαβάζω στα ελληνικά πια και τρελαίνομαι. Δηλαδή εντυπωσιάστηκα τόσο πολύ από το τρόπο ζωής του μεγάλου Αντωνίου. Και αφού βαφτίστηκα και πάω στις προσευχές μου, έλεγα, Θεέ μου, ξέρω εγώ, άμα μου δώσει έναν ιό θα το βγάλω Αντώνιο. Και μακάρι. Και έτσι έγινε. Και να το πω εγώ εδώ. Και έτσι όταν ήρθε ο πατέρας μου, κάπου φάσισε να βαφτιστεί. Α. Γιατί ο πατέρας μου τελικά, αφού διάβασε όλα αυτά και είδε όλα αυτά και άκουσε, αποφάσισε να γίνει ορθόδοξος. Μου λέει, τι όνομα θα να πάρω? Τι λέω, Αντώνιος. Γιατί έπρεπε ο γιος μου να έχει το όνομα του παππού. Έτσι και ο πατέρας σου Αντώνιος. Και ο πατέρας μου Αντώνιος και ο γιος μου Αντώνιος, ο οποίος τελικά σε συνέχεια έγινε ιερέας. Πατήρ Αντώνιος. Πατήρ Αντώνιος. Τώρα, δηλαδή η ζωή αυτή είναι σπουδαία. Μίλησέ μας για το τέλος, τα ειρηνικά τέλη του πατέρα σου. Ναι. Ο πατέρας μου μια ζωή μεγάλωσε πάρα πολύ δύσκολα και πολύ σκληρά. 15 χρονών στη Συρία ήταν απάνω σε άλογο και πολεμάγανε στον πόλεμο, γιατί έπρεπε να βοηθήσει την οικογένειά του. Και μου έλεγε ιστορίες για το Θεό, όπως τον φύλαγε πάντα, το προστάτευε από το θάνατο. Και μου λέει, πηγαίναμε, μου λέει, απάνω στα άλογα εκεί, γιατί μαζί με το στρατό υπήρχαν και τα άλογα, πώς το λένε, το υπηκό. Το υπηκό. Το υπηκό, ναι. Ναι. Και μου είχαν πει, μου λέει, όπου θα πέσει βόμβα, θα πας από εκεί το άλογο, γιατί δεν θα ξαναπέσει στο ίδιο σημείο η βόμβα δύο φορές, για να προστατευτείς. Και αυτό μου λέει και έκανα. Όποτε έπεφτε βόμβα και έβλεπα αυτό το μπαμ, ξέρω εγώ, πήγαινα προς τα εκεί εγώ. Λέω, δεν θα ξαναπέσει. Και πράγματι δεν έπεσε ποτέ δύο βόμβες στο ίδιο σημείο.
μια θεωρία που μου λέγει ο πατέρας μου, και πίστευε ότι ο Θεός τον φύλαγε, δηλαδή τον φύλαξε τόσο μέσα από τον πόλεμο. Γίνανε πάρα πολλές ιστορίες που τελικά ο Θεός φύλαξε τον πατέρα μου από το θάνατο, από βέβαιο θάνατο. Πολλά πέρασε. Τέλος πάντων. Και θα ήταν ένας βίαιος θάνατος αν πέθαινε εκεί στον πόλεμο. Ναι, ενώ και 15 στο... χρονών. Έτσι. Αλλά το επέτρεψε ο Θεός, μεγάλωσε, είδε το αυτό, βαφτίστηκε, είδε εγγόνια, άκουσε το όνομά του. Δεν είναι λίγο. Τέλος πάντων, για τον πατέρα μου λέγαμε, ο οποίος είχε από νέος και 15, από 45 χρόνων είχε καρκίνο του προστάτη. Είχε προστατίτιδα η οποία εξελίχθηκε σε καρκίνο του προστάτη, όπως γίνεται σε πάρα πολλούς άντρες, τέλος πάντων. Και προς το τέλος της ζωής σου, γιατί έκατσε στο κρεβάτι 8 μήνες, σε μένα ναι, δηλαδή. Και περάσαμε πολύ ωραία μαζί, πολύ συγκινητικά, γιατί το κρατούσα το χέρι, μου έλεγε ιστορίες από το παρελθόν κλπ. Του έλεγα πάλι εγώ κάποια πατερικά και αυτά, και είχε πάντα το κομποσκήνι στο χέρι του. Ενώ ήταν άρρωστος πλέον. Ήταν πια άρρωστος, παράλυτος, και είχε κρίσεις πόνου, πάρα πολύ φοβερές κρίσεις του πόνου, γιατί είχε κάνει μετάσταση στα οστά, ο καρκίνος. Αλλά αυτός αντί να χάσει την πίστη του κλπ. Και αυτά, αυτό και ήταν ακόμα πιο πιστός. Και ούλιαζε από τους πόνους έχοντας το κομποσκήνι στο χέρι, λέγοντας του Κυρίου Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, αλλά στα αραβικά. Και σε κάθε φάση θυμάμαι που καθόμουν τη γυναίκα μου απάνω στο σαλόνι, είναι το σπίτι μας είναι μεζονέτα πάνω κάτω, και λέω να πάω να δω τον πατέρα μου τι γίνεται. Κατεβαίνω κάτω και τον βλέπω κάπως προς το τέλος του, και αυτό που είδαμε, φώναξα αμέσως τη γυναίκα μου να έρθει κάτω να δει αυτά που διαβάζουμε στα πατερικά. Απ' τη μία κοιτάγε δεξιά και γαλήνευε, και απ' την άλλη κοιτάγε αριστερά και αγρίευε η μορφή του. Απ' τη μία δεξιά, απ' την άλλη αριστερά. Άρχισε να διαβάσει η γυναίκα μου το ψαλτήρι, όπως πρέπει να γίνει, τέλος πάντων. Εγώ προσευχόμουν, έχοντας του στην αγγελία μου, τέλος πάντων, και σε κάποια φάση αφήνει το πνεύμα του. Τον είχε στην αγκαλιά του. Τον είχα στην αγκαλιά μου, ναι. Γιατί βέβαια είχε χάσει τις αισθήσεις του. Δηλαδή το τελευταίο μήνα πια ήταν εκτός. Ένιωθε, δηλαδή όταν έμπαινα στο δωμάτιο, ένιωθε ότι άκουγε ότι έμπαινα, προσπαθούσε να κοιτάξει προς τα μένα, προσπαθούσε να χαμογελάσει, αλλά δεν μπορούσε, γιατί ήταν προς το τέλος κατά κάποιο τρόπο. Και έτσι έσβησε στα χέρια μου, στην αγκαλιά μου. Και δόξα τω Θεώ, γιατί πάντα έλεγα στον Κύριο ότι τουλάχιστον να είναι κοντά μου όταν θα φύγει. Να μην είναι μόνος στην Αμερική. Και δόξα μου με αξίωσε ο Θεός να... Και αυτή τη στιγμή τα οστά του, αφού τον βάλαμε στο κημητήριο κανονικά, μετά από 3 χρόνια τα έβγαλα, τα περιποιήθηκα κλπ. Και τα έχω μέσα στο οικόπεδο, στο κτήμα που έχω. Μάλιστα. Τα έχω εκεί πέρα, ναι. Πέθανε λοιπόν με το κομποσκήνι. Ναι, δόξα το Θεό, με το κομποσκήνι στο χέρι. Ως Αντώνιος πια. Ως Αντώνιος. Ριχάρδος Αντώνιος. Μάλιστα. Έτσι, προς τιμήν του Αγίου Αντωνίου και ο γιος πατήρ Αντώνιος. Μάλιστα. Μεγάλες ιστορίες όσες μας είπες, Άγγελε, και όλη η ιστορία ήταν πολύ ωραία. Σε όλα αυτά η μητέρα πού βρισκόταν? Η μητέρα είναι μια περίεργη ιστορία. Και πονεμένη. Και πολύ πονεμένη. Ήτανε λίγο, είχε ένα ψυχρό χαρακτήρα κατά κάποιο τρόπο. Είχε πολλές ανασφάλειες μέσα της κλπ. Μας μεγάλωσε με πίστη βέβαια, πάντα. Μουσουλμάνα μητέρα. Μουσουλμάνα η μητέρα. Με φόβο Θεού εννοείται κλπ. Και πάρα πολύ ηθική γυναίκα ήταν. Αλλά ήταν ψυχρή. Και μετά από 27 χρόνια γάμου, τέλος πάντων, οι γονείς μου διάλυσαν το γάμο τους. Γιατί ο πατέρας μου είχε άλλους σκοπούς, η μητέρα μου δεν ήθελε να τον ακολουθήσει. Και έτσι έμενε πίσω μόνη τη στη Συρία. Γύρισε ο αδελφός μου μετά από ένα χρόνο, αλλά δεν έμεινε μαζί της. Πήγε Κατάρ αφού πατρευτήκα αμέσως. Οπότε πάλι μόνη της ήταν. Είχε μια γυναίκα να την περιποιείται βέβαια πάντα κλπ. Σαν βοηθός, τέλος πάντων. Και κοιμήθηκε ήσυχα. Εσύ επικοινωνούσες μαζί της? Εγώ από τότε που βαφτιστήκα, τι έκανα? Έστειλα γράμματα και έπαιρνα τηλέφωνα σε όλους τους συγγενείς και τους είπα ότι εγώ βαφτίστηκα.
χριστιανός ορθοδόξος, γιατί πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο θα σωθώ. Και ήθελα πολύ να γίνω παιδί της Αγίας Τριάδος. Και βέβαια 90% από φίλους και συγγενείς μου κλείσαν την πόρτα. Η μητέρα μου όταν το άκουσε μου είπε ότι δεν είσαι πια γιο μου και δεν είμαι μητέρα σου. Ξέχναμε. Εγώ βέβαια ξακολουθούσα κάθε μία φορά το μήνα τουλάχιστον να πάρω τηλέφωνο. Όταν με άκουγε είχε πολύ κατά κάποιο τρόπο εκνευριζόταν και λοιπά και δεν ήθελα να δημιουργήσω τέτοια θέματα, οπότε άρχισα να πάρω τηλέφωνο και να μην μιλάω, απλά να ακούσω ότι είναι ακόμα ζωντανή και ότι είναι καλά. Έλεγε ναι, δεν απαντούσα, έκλεινα το τηλέφωνο ειρηνικά. Σε κάποια φάση παίρνω το τηλέφωνο, δεν το σηκώνω, ξαναπαίρνω, δεν το σηκώνω. Έκανα μια μεγάλη έρευνα στη Συρία από το τηλέφωνο να μάθω τελικά τι έγινε η μητέρα μου. Και τελικά παίρνω ένα θείο μου, τέλος πάντων, που μου μίλαγε, αυτός ο πιστός που μίλαγε τους διχαδιστές στην αρχή με τον πατέρα μου, αυτός ήτανε, ο οποίος ο Θεός αυτού του δώσε την ευκαιρία να διαβάσει το Ευαγγέλιο. Και πώς έγινε? Κάνω ένα δώρο, έτσι, ένα ωραίο Ευαγγέλιο στον πατέρα μου αφού βαφτίστηκα και λοιπά, στα αραβικά, και μου λέει ευκαιρία να το στείλω στον αδελφό μου. Και το στέλνει στον αδελφό του, στο θείο μου δηλαδή. Τελικά δεν ξέρω τι έγινε. Πάντως ξέρω ότι έφτασε στα χέρια του το Ευαγγέλιο στα αραβικά, του θείου μου. Αυτός τελικά μου είπε ότι η μητέρα σου έχει κοιμηθεί εδώ και 2 μήνες. Και δεν μου είχε πει τίποτα, παρά που ξέρανε κλπ. Εντάξει, ήταν μια πονεμένη ιστορία. Και βέβαια ήταν πονεμένη. Για μένα, δηλαδή, ναι, δηλαδή. Ξέρεις τι βλέπω, Άγγελο, ότι το πλήρωσες ακριβά. Ναι. Ναι, ειδικά... Για το να χωρίζεται το παιδί από τη μάνα είναι, είναι σοβαρό, είναι, και είναι να μην του μιλάει παραφύση κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, ας πούμε, δεν μπορώ να κατανοήσω. Θα μπορούσα άτε να μου πει ότι διαφωνώ με αυτό που έκανες. 99% θα πας στην κόλαση, θα σε τιμωρήσει ο Θεός, αλλά δεν πάβεις να είσαι γιος μου. Καλά είμαι παιδί μου, τι κάνεις εσύ, να μου μιλάει έτσι. Αλλά δεν ήθελε ούτε αυτό να κάνει. Γιατί? Γιατί φοβότανε, απλούσατε. Είχε το φόβο του Αλλάχ. Γιατί όποιος φεύγει και γίνεται βλάστημος, και αυτός τιμωρείται και με θάνατο ακόμα. Οπότε αυτό τον φόβο του Αλλάχ έκανε την μαμά να απομακρυνθεί από το γιο της. Ενώ ο χριστιανός δεν έχει τέτοιους φόβους. Δεν έχει τέτοιους. Όλοι είναι αδέλφια. Όπως και να γίνει, ναι. Έφυγε ο γιος μου, έγινε ο γιος μου βουδιστής. Τους εχθρούς σας. Τους εχθρούς ήμουν. Δεν συγκρίνεται. Δεν συγκρίνεται. Και μέχρι τώρα που κάνω μερικές φορές συζητήσεις με κάποιους φίλους μου στο εξωτερικό που είναι μουσουλμάνοι, ή που διαβάζω το τι γράφουν μέσα στο ίντερνετ, ο Θεός λέει να εκδικηθεί από αυτόν. Πώς ο Θεός θα εκδικηθεί τον δούλο του, το παιδί του? Είναι δυνατόν ο Θεός θα εκδικηθεί, δηλαδή θα τιμωρήσει κάποιον επειδή σε εκνεύρισε εσένα, ναι? Πώς γίνεται αυτό, δηλαδή? Και στο κάτω-κάτω ο Θεός έχει ανάγκη, δηλαδή, να βάλει εσένα, ναι, να τον προστατέψεις ή να σκοτώσεις τον συνάνθρωπό σου για χάρη του. Εδώ ο ειδόκλος άγγελος που έγινε διάβολος βλασθήμησε αυτόν αφού τον παράκουσε και δεν τον σκότωσε. Παρόλο που δεν πρόκειται να γίνει αυτό, γιατί είναι αποδεικμένο ότι... Έτσι. Και τώρα ο διάβολος να μετανοήσει, θα επανέλθει και θα είναι παιδί Θεού. Αλλά δεν θέλει ο διάβολος και το ξέρει ότι δεν θέλει. Και το ξέρει ο Κύριος ότι δεν θα. Γι' αυτό γίνονται όλα αυτά, ουσιαστικά. Τώρα έτσι, η μητέρα να αφήσει το παιδί της, ας πούμε. Ήταν μια παραλογία, ναι. Και ήταν σκληρό και για σένα. Ναι. Ωστόσο είχες... Κάτι είχες, κάτι έχασες, ναι. Αλλά αυτά που πήρες περισσότερο, αν τα βάλεις στη ζυγαριά. Κάθε μέρα που προσεύχομαι πιο πολύ, άξιζαν. Η προσευχή μου έχει το ευχαριστώ Θεέ μου, παρά κάνω μου κάτι. Πιο πολύ λέω ευχαριστώ Θεέ μου. Το ότι σε γνώρισα, το ότι σε συνάντησα, το ότι ο πατέρας μου σε γνώρισε, για όλα τα ορατά και τα αόρατα αγαθά που μου δίνεις. Που θα μου δώσεις μια ζωή, το ξέρω, είμαι σίγουρος, γιατί με αγαπάς, το έχεις δείξει, το νιώθω. Και το ευχαριστώ του Άγγελου είναι, έχει βαρύτητα, είναι πιο βαρύ από το δικό μας, γιατί έζησε και το πριν. Ναι, δόξα τω Θεώ. Και εσύ είσαι. Νιώθω την αλλαγή αργότερο. Μέσα μου. Το ξέρω, το νιώθω και είμαι ευγνώμων αυτό. Δηλαδή ξέρω ότι ο Κύριος ήταν μεγάλο δώρο
που με βοήθησε να γνωρίσω το πρόσωπό του, το φωτεινό, την αλήθεια του, την αγάπη του. Γι' αυτό και τον ευχαριστώ κάθε μέρα. Έτσι. Δεν μπορώ να μην το ευχαριστήσω. Για την ωραία φύση που έχουμε γύρω μας τη κτήση, λίγο είναι. Για τόσους υπέροχους ανθρώπους. Γεμάτη, όπου κοιτάς, βλέπεις καλούς ανθρώπους. Όταν έχεις όμορφο βλέμμα, βεβαίως. Δεν ξέρω. Εγώ βλέπω καλούς ανθρώπους. Συναντάω, μιλάω με ανθρώπους και βλέπω πόσο καλοί είναι. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε ελάττωματα. Αυτό αλλά είναι καλοί όμως. Είναι καλοί. Δεν τον νιώθεις ότι είναι αδελφοί. Όπως δεν λέει καλά, λίαν τα έκανε όλα ο αυτό. Αυτό βλέπεις εσύ σε εμάς, σε όλους μας. Καλά, δεν είμαι εγώ σε εσάς. Δεν είμαι κάτι. Είμαι χειρότερος από εσάς. Ναι. Γιατί έμαθα την αλήθεια αργότερα, αλλά δεν είμαι καταλαβαίνουμε, εκεί που πρέπει να είμαι. Έτσι, εγώ κατανοώ πως το λες, πιστεύω και οι ακροατές μας. Ευχαριστούμε. Ο χρόνος περνάει. Θα είχαμε άλλες 5 εκπομπές να κάνουμε. Ελπίζουμε στο μέλλον να σε ευχαριστήσουμε μέσα από την καρδιά μας για όσα σπουδαία μας είπες σήμερα. Εγώ ευχαριστώ αυτή την ευκαιρία που μου δώσατε. Και παίρνουμε εμείς κουράγιο βλέποντας όλη αυτή την πορεία που είχες στη ζωή σαν παραμύθι. Όμως δεν ήταν παραμύθι, ήταν μια πραγματικότητα, ήταν σαν παραμύθι και μας μίλησε στην ραδιοπαραμυθία. Οπότε αυτό μας δίνει πολύ χαρά και ελπίζουμε να είσαι πάντα καλά εσύ και η οικογένειά σου. Ευχαριστώ και ο Θεός πάντα μας δώσει τη δύναμη να συνεχίζετε αυτό το έργο, το τόσο ευλογημένο που έχετε ξεκινήσει. Να είστε καλά. Ήταν ο Άγγελος από τη Συρία και εσείς στείλατε όλη σας την αγάπη και τις ευχές σας στον άνθρωπο αυτόν και τον ευχαριστείτε όπως και εμείς από καρδιάς για αυτή την κατάθεση. Ευχαριστούμε φίλοι μας και τον Βαγγέλη Σφακιανάκη για την όμορφη επιλογή της μουσικής σε αυτή την ιδιαίτερη εκπομπή μας της Εκκλησίας. Και ένα βιβλίο πρόταση εδώ στο τέλος είναι ο Στάρατς Ζινόβιος, «Στη χαρά και στη λύπη, δόξα τω Θεώ». Αυτός είναι ο τίτλος του βιβλίου που ήταν εδώ και καιρό εξαντλημένο. Το έχει γράψει ο Ζινόβιος Τσεσνοκόφ, γιος ιερέα, που υπήρξε στα νιάτα του υποτακτικός του Στάρατς Ζινόβιου. Είναι ένα σημαντικό βιβλίο που μπορεί να μας δώσει θάρρος και δύναμη στην καθημερινότητά μας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Φίλοι μας, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.